Κρατήστε τον Εύρο, κρατήστε το Αιγαίο. Είναι τα λόγια του υπέροχου αυτού κομματιού από το συγκρότημα Έρος Ελλάς. Δημήτρης Φιλιππίδης στο μικρόφωνο του Ελλάς FM. Μπορεί να βρισκόμαστε στην παγωμένη Νέα Υόρκη. Η καρδιά μας όμως είναι στον Εύρο που φλέγεται, στον Εύρο που βράζει, στον Εύρο που βεβαίως είναι μια καλή μέρα σήμερα. Δεν είναι η μέρα που περιμένουμε όλοι. Αυτή μπορεί να αργήσει, αλλά τέτοιες μέρες δυναμώνουν τον αγώνα και τέτοιες μέρες, αν μη τι άλλο, στέλνουν και ένα βροντερό μήνυμα. Εδώ από τους 97 και 2 μεγακύκλους για το Tri-State, Νέα Υόρκη, New Jersey και Connecticut, μαζί τηλεοπτικά σε Αμερική, Αυστραλία και Καναδά, μέσα από την πλατφόρμα του Ελλάς TV στο κανάλι 4, μαζί βεβαίως από το application, μαζί από το Facebook, μαζί με το Live24. Και είμαστε εδώ και χαίρομαι γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Κώστα Βενετίδη, ο οποίος είναι από τους ανθρώπους που ήταν στις κινητοποιήσεις, από τους ανθρώπους που δεν κρύφτηκαν και από τους ανθρώπους που σίγουρα η γνώμη του λέει πολλά, και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένουμε να δούμε και να ακούσουμε αλήθειες. Θέλουμε να ακούμε αλήθειες. Δεν θέλουμε ξύλινη γλώσσα, δεν θέλουμε λόγια πολιτικών, θέλουμε λόγια γνήσιων κατοίκων του Εύρου και ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να συνεισφέρουν στην ενημέρωση. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σας ευχαριστώ από την καρδιά μου που είστε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά κύριε Φιλιππίδη, τους χαιρετισμούς μου στους απανταχού Έλληνες, εντός και εκτός Ελλάδος, και μόνο με την παρουσία τους που υπερασπίζονται τον ελληνισμό. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, δεν σας κρύβω ότι εδώ στην Ομογένεια υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ από την εκπομπή μας, από το σταθμό μας, αφιερώνουμε όλη αυτή την ώρα στο θέμα, στο καυτό ζήτημα του Εύρου, και νομίζω ότι το κατανοείτε κι εσείς ότι αυτό θα έπρεπε να είναι ο κανόνας και στην Ελλάδα, αλλά τα μέσα ενημέρωσης περί άλλων τη βάζουν δυστυχώς. Σε αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα, γιατί είστε από τους ελάχιστους, θα έλεγα, που έχουν σηκώσει πάρα πολύ το θέμα αυτό που συμβαίνει εδώ στην περιοχή μας, και θέλω να σας πω θερμά συγχαρητήρια για αυτό από την άλλη άκρη του κόσμου. Ένα θέμα που ταλανίζει εδώ την περιοχή, αυτή την ευαίσθητη περιοχή. Ειλικρινά θλίβομαι για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ιδιαίτερα τα μεγάλα της Ελλάδος, που δεν έχουν αναδείξει καθόλου αυτό το θέμα. Αυτό το εθνικό θέμα, θα έλεγα. Έτσι, εθνικό θέμα, γιατί δεν είναι θέμα απλά του φυλακίου, δεν είναι θέμα απλά του Βόρειου Εύρου, δεν είναι θέμα της Ορεστιάδας, είναι θέμα εθνικό, όπως το λέτε. Και βεβαίως, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, μία καλή μέρα σήμερα. Η είδηση της αποχώρησης, και θα μου το επιβεβαιώσετε εσείς βεβαίως, της αποχώρησης του υπεργολάβου, ο οποίος ήταν και μάλιστα και ευρύτης, η είδηση της αποχώρησής του είναι μια καλή είδηση, όσο και αν μας ενοχλεί το ότι έχουν ρεζέρβες, έχουν βάθος στον πάγκο από ό,τι φαίνεται και φέρνουν κάποιον άλλον. Νομίζω όμως είναι μια πρώτη νίκη. Πριν σας πω γι' αυτό, κύριε Φιλιππίδη, θέλω να σας πω, πολύ σωστά το είπατε, ότι το θέμα εδώ στον Εύρο, στο βόρειο κομμάτι του νομού, στο φυλάκιο της Ορεστιάδος, δεν είναι θέμα μόνο τοπικό, δεν είναι θέμα ευρύτικο, είναι όλης της Θράκης, και επαναλαμβάνω, αφού είναι της Θράκης θέμα, είναι άκρος εθνικό. Εγώ από την πρώτη στιγμή, από πέρυσι, από την πρώτη στιγμή μόλις ανακοινώθηκε οι προθέσεις του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, μίλησα για ένα εθνικό θέμα και όχι για ένα τεχνικό θέμα, το οποίο 5 μπαίνουν, 5 βγαίνουν, 6 έρχονται, 10 μπαίνουν. Δηλαδή δεν ήθελα να μείνω σε αυτή την ουσία του θέματος. Όσον αφορά για το δεύτερο που είπατε, πραγματικά μετά από ένα χρόνο περίπου, πάλι εγκρυπτό, είδαμε κάποια μηχανήματα να δουλεύουν στο χώρο εκεί του φυλακίου, κάτι το οποίο ξένησε την κοινωνία, γιατί απλούστατα περιμέναμε με αυτούς που συνομιλούσαν, από αυτούς που μαθαίναμε, που συνομιλούσαν με το Υπουργείο, ότι δεν θα ξεκινούσε καμία εργασία στο χώρο, εκτός εάν ερχόταν εδώ στην περιοχή και θα συμμετείχε προφανώς στο Δημοτικό Συμβούλιο ή δεν ξέρω και πού αλλού, το ίδιος ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής ή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ή τέλος πάντων αξιωματούχοι από αυτά τα Υπουργεία, για να πούν ακριβώς τι θα γίνει. Γιατί κακά τα ψέματα, ξαναξεκίνησε αυτή η ιστορία όταν ακούσαμε δύο διαφορετικές απόψεις στη Βουλή για τον πρωτοδονισμό
άλλη από τον κύριο τον Υπουργό Μετανάστευσης και άλλη από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Οπότε από εκεί ξεκίνησε ξανά η ανησυχία μας και βέβαια εντάθηκε αυτή η ανησυχία μας με τις τελευταίες πέντε μέρες που δεν σας κρύβω ξεκίνησε από την Πέμπτη και εδώ θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στον πρόεδρο του φυλακίου γιατί τις πρώτες μέρες ήταν τελείως μόνος. Ακριβώς. Με πήρε τηλέφωνο την Πέμπτη το πρωί και όλα τα υπόλοιπα είναι γνωστά, επαναλαμβάνω το τι ακριβώς έγινε. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, επειδή το λέτε και έχετε το θάρρος της γνώμης και χαίρομαι, εγώ θα κάνω την ερώτηση, γιατί ήταν μόνος, γιατί όλοι συμφωνούμε ότι ο Χρήστος ο Τυρμπάκης είναι μια ηγετική μορφή, όσο και αν ο ίδιος δεν επιδιώκει τίτλους, είναι ηγετική μορφή της αντίστασης στον Εύρο και ξεσήκωσε κόσμο. Το ερώτημα είναι, γιατί να είναι μόνος ο Χρήστος ο Τυρμπάκης, τουλάχιστον τις πρώτες δύο μέρες, μετά βεβαίως τα πράγματα αλλάξανε. Κοιτάξτε κύριε Φιλιππίδη, ήταν μόνο στις πρώτες δύο μέρες γιατί απλούστατα δεν μπόρεσε ο κόσμος να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Έγιναν τόσο γρήγορα τα γεγονότα, έγιναν πάρα πολύ γρήγορα, σε χρόνο ρεκόρ. Οπότε τελικά αποδείχθηκε όμως μέσα σε πέντε μέρες, αποδείχθηκε και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τους συμπατριώτες μου κυρίως, έτσι, τους κατοίκους εδώ της περιοχής και βέβαια πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν από άλλα μέρη της Ελλάδος, ότι τελικά αποδείχθηκε ότι ο πρόεδρος του φυλακίου τελικά δεν είναι μόνος και αυτό αποδείχθηκε από τον κόσμο, γιατί και από την πλευρά μου, αν θέλετε να σας πω, γιατί εγώ ήμουνα τις πρώτες δύο μέρες, γιατί με πήρε τηλέφωνο, ήταν μια υπόσχεση που έδωσα στον εαυτό μου για δύο λόγους. Πρώτος, σε μια ομιλία μου πριν ένα χρόνο στην πλατεία γύρισα και του είπα ότι πρόεδρε του φυλακίου είμαστε όλοι φυλακιώτες και ότι εγώ υπόσχομαι ότι δεν θα σας αφήσουμε μόνο. Και δεύτερον, δύο φορές ψήφισα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και τιμώ ακριβώς την ψήφο μου ότι καμία επέκταση, καμία δομή και των υπαρχόντων στην περιοχή εδώ. Άσε που υπήρχε μια πάγια απόφαση από όλες τις κυβερνήσεις ότι δομές από το Νέστο και ανατολικότερα απαγορεύεται να γίνουν. Οπότε την ψήφο μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο δύο φορές μάλιστα νομίζω ότι θα πρέπει να την αγωνιζόμαστε, να την τιμούμε. Όταν λέτε κύριε Αντιπεριφερειάρχα ότι υπήρχε ψήφισμα και υπήρχε απόφαση από το Νέστο, δηλαδή από τα σύνορα Καβάλας Ξάνθης και πάνω, να μην υπάρχει οποιαδήποτε δομή, τι άλλαξε και ξαφνικά δημιουργήθηκαν δομή, γιατί δομή υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ασχέτως αν το έγκλημα θα είναι να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Τι άλλαξε? Μιλάμε για ένα κέντρο, αυτό το λεγόμενο kit φυλακίου που είναι ταυτοποίησης και ένα προκεκά που υποτίθεται είναι φυλακές. Από εκεί και πέρα αυτό υπήρχε και παλιότερα, απλά πριν από τέσσερα χρόνια υπήρχαν πάλι σκέψεις να γίνει δομή κανονική εδώ πέρα και βέβαια τότε και όλα τα Δημοτικά Συμβούλια και το Περιφερειακό Συμβούλιο υπήρχαν ψηφίσματα να μην γίνει. Βέβαια δεν ξέρω τι ακριβώς άλλαξε, με την έλευση προφανώς στο Υπουργείο Μετανάστευσης και όλα ξεκίνησαν από τη μία κουβέντα του κυρίου Μεταράκη στη Σάμο όπου το ρώτησε κάποιος ότι θα τολμήσεις να κάνεις το ίδιο και στον Εύρο και είπε ναι, θα κάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα και στον Εύρο. Από τότε βέβαια πριν 1,5 χρόνο κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι, υπήρχαν μεγάλες νίκες εδώ από τους κατοίκους της περιοχής, από τον κόσμο. Το θέμα είναι κύριε Φιλιππίδη το εξής. Στη συνείδηση του κόσμου και στη δική μου θα πω είναι ότι δεν είναι το γεγονός ότι αρχίζουν και παίρνουν σιγά σιγά πίσω αυτά που είχαν σχεδιάσει. Αυτό που με εκνευρίζει είναι το εξής, ότι ένας υπουργός μετανάστευσης ή τέλος πάντων ένας υπουργός Έλληνας σκέφτηκε. Η αρχική του σκέψη ήταν να κάνει μια δομή με 5.000 ανθρώπους, με 3.000 ανθρώπους. Αυτό είναι που με ξενίζει και όχι μετά από αντιδράσεις των κατοίκων αρχίζουμε και πέφτουμε σε αριθμό και δεν ξέρω ακριβώς πού θα καταλήξουμε. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Θέλω να σας ρωτήσω, το κλίμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ποιο είναι? Γιατί δεν σας κρύβω ότι δεν είδα σε οποιαδήποτε κινητοποίηση τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Μέτριο για παράδειγμα. Και από ό,τι μαθαίνω και πληροφορούμε, και οι άλλοι αντιπεριφερειάρχες δεν ήταν εκεί πέρα. Εσείς ήσασταν, αλλά οι άλλοι δεν ήταν.
ποια είναι η στάση του Περιφερειάρχη και γενικά της Περιφέρειας. Επαναλαμβάνω, στο Περιφερειακό Συμβούλιο δύο φορές κύριε Φιλιππίδη ψήφισε το ψήφισμα για να μην έχουμε αύξηση δυναμικότητας και χωρητικότητας του υπάρχοντος κέντρου υποστήριξης και ταυτοποίησης και του ΠΡΟΚΕΚΑ, δύο φορές μάλιστα. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, μπορώ να σας πω ότι τον τελευταίο χρόνο δεν μας απασχόλησε πολύ αυτό το θέμα, γιατί κάπου σταματήσαμε, κάπου θεωρήσαμε ότι μπορεί να σταματήσει αυτή η ιστορία, αλλά τελικά επανέρχεται και με δυναμικό κιόλας τρόπο. Βέβαια, δεν θέλω να σχολιάσω κανένα συνάδελφο, ειλικρινά σας το λέω. Εγώ είμαι κάτοικος αυτής της περιοχής, είμαι εδώ κοντά, επαναλαμβάνω, και είμαι υποχρεωμένος και μάλλον είναι και μάλιστα είναι τιμή μου που αγωνίζομαι με αυτούς τους ανθρώπους μαζί, γιατί απλώς δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι παραπάνω από αυτούς, γιατί είμαι απλά ο εκπρόσωπός τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και είμαι υποχρεωμένος ό,τι κελεύσματα και ό,τι αποφάσεις πάρει αυτή η κοινωνία, εγώ είμαι υποχρεωμένος, δεν κάνω το κεφαλίου μου, είμαι υποχρεωμένος να τα μεταφέρω στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εκεί ακριβώς που ανήκω. Οπότε, μαζί τους σε ό,τι πούνε, γιατί κακά τα ψέματα, εμείς είμαστε απλά οι εκπρόσωποι τους και τίποτε άλλο. Είμαι ένας απλός πολίτης μαζί τους και συμμετέχω σε αυτές τις κινητοποιήσεις ή οτιδήποτε άλλο μου ζητηθεί ή κρίνω εγώ ότι είναι σκόπιμο να συμμετέχω. Κύριε Περιφερειάρχα, και οι βουλευτές οι οποίοι θα έπρεπε βεβαίως να υπηρετούν τον λαό του Εύρου και οι τέσσερις όμως είναι βουλευτές φαντάσματα, δεν έχουμε δει ούτε έναν εξ αυτών σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Να το πούμε και αυτό. Ναι. Το κατανοείτε αυτό και νομίζω ότι... Ναι, το κατανοώ. Ο κόσμος, πέστε μου κάτι, υπάρχουν πιέσεις. Για να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Προς εσάς για παράδειγμα, υπήρξαν πιέσεις να πει κάποιος, ρε Κώστα Βενετίδη, μη πηγαίνεις εκεί γιατί χαλάς την κομματική γραμμή. Γιατί δεν πηγαίνουν οι άλλοι, γιατί πηγαίνεις εσύ. Νομίζω σε μένα, επειδή με γνωρίζουν, δεν πιέστηκα. Κάποιες φωνές από φίλους, έτσι χαλαρές όμως και όχι επίσημες, πέρυσι υπήρξαν, αλλά νομίζω ότι χτυπάνε στον τοίχο, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εγώ κάνω, κύριε Φιλιππίδη, επαναλαμβάνω, είμαι εκπρόσωπος, εκπροσωπώ τους κατοίκους, δεν εκπροσωπώ τίποτα άλλο. Σωστό. Εκπροσωπώ τους κατοίκους. Και μάλιστα στη χθεσινή τη συγκέντρωση, γιατί θέλω να το τονίσω αυτό κύριε Φιλιππίδη, επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά και ότι κάποιοι περίμεναν η χθεσινή ιδιαίτερα η συγκέντρωση να είναι καταστροφή για την τοπική κοινωνία, δηλαδή περίμεναν να μην έχει ούτε κόσμο αλλά και να γίνουν έκτροπα. Την δήλωση αυτή έκανε ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Μαυρίδης, έκανε αυτή την δήλωση μία ημέρα πριν, ότι φοβήθηκε πως δεν θα έχει κόσμο και θα υποδαβλήσει, αν θέλετε, την προηγούμενη μεγάλη συγκέντρωση. Κάτι τέτοιο όμως διαψεύτηκε, από ό,τι φαίνεται. Υπήρχαν από την προηγούμενη μέρα, γιατί αυτές οι δύο συγκεντρώσεις, δεν σας κρύβω και γι' αυτό και είμαι εγώ και πολύ χαρούμενος γι' αυτό, έγιναν μέσα σε χρόνο μιας ημέρας. Βέβαια. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις δύο μεγάλες συγκεντρώσεις από ανθρώπους που ήταν αυθόρμητα, βγήκαν μόνοι τους στο δρόμο την Κυριακή και την Τρίτη, να μαζευτούν 1500 και 2000 άνθρωποι σε μια περιοχή που είναι τουλάχιστον 30 χιλιόμετρα από την πόλη της Ορεστιάλος, γιατί δεν σας κρύβω ότι η ψυχή των ανθρώπων αυτών, γιατί οποιονδήποτε και να ρωτήσετε εδώ στην περιοχή, κανένας μα κανένας δεν συνηγορεί σε αυτή την αύξηση, σε αυτή την επέκταση που χρειάζεται. Δηλαδή, εάν το φυλάκιο ήταν ένα χιλιόμετρο από την Ορεστιάλα, θα σας έλεγα ότι μπορεί να είχε και 5.000 κόσμο. Αυτό λοιπόν που φοβόμουν εχθές, εγώ ήμουνα από το πρωί για ένα και μόνο λόγο, κύριε Φιλιππίδη. Από τη στιγμή που φοβήθηκα και εγώ ίδιος ότι θα επικρατήσουν ακραίες καταστάσεις, ήμουν υποχρεωμένος, και αυτό μάλλον θα έπρεπε να το κάνουν όλοι, να είμαι εκεί για να είμαστε εμείς οι όχι ακραίοι περισσότεροι από αυτούς που χρειάζονται. Δηλαδή, έπρεπε να είμαστε εκεί για να διαφυλάξουμε όσο περισσότεροι μπορούσαμε την κινητοποίηση.
Και ευτυχώς και τα δύο επετέθηκαν, δηλαδή. Παρότι υπήρξαν παρατράγουδα, υπήρξαν παρατράγουδα με φάτσες περίεργες και άγνωστες σε εσάς. Να σας πω εγώ, κύριε Φιλιππίδη, γιατί ήμουν εκεί, γιατί πήγα στο τέλος να διαπραγματευτώ με αυτούς τους αγνώστους, γιατί δεν τους ήξερα, γιατί με φώναξαν στο τελείωμα της πορείας. Η πορεία ήταν ιδανική, κάποια ευτράπελα ελάχιστα στην αρχή, αλλά νομίζω ότι είναι μηδενική σημασία. Όποιος έχει εμπειρία από μεγάλες κινητοποιήσεις, υπάρχουν αυτά. Στο τέλος, όταν πήγα εκεί για να δω τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί με φώναξαν, πραγματικά είχαν μείνει περίπου 20 άτομα. Ο κόσμος, εκατοντάδες κόσμο που είχαν ήδη αποχωρήσει, γιατί είχε επιτυχία η πορεία, είχαν μείνει κάποιοι μάλλον για άλλο σκοπό, και πήγα εκεί για να πω ότι τελείωσε η πορεία και φεύγουμε. Ήταν όλοι άγνωστοι σε μένα, δεν ήταν κανένας, δεν ήξερα και ποιοι είναι, έτσι. Και αυτοί προφανώς ήθελαν να αμαυρώσουν ακριβώς αυτό το μεγαλειώδες που έγινε χτες. Και παραλαμβάνω, το λέω μεγαλειώδες γιατί έγινε χωρίς να ξεκινήσει από κάποιον φορέα ή από κάποιον να το μελετήσεις, να το σχεδιάσεις 3-4 μέρες που χρειάζεται μια ίδια πορεία. Ήταν αυθόρμητη ανακάλεσμα των κατοίκων και των φορέων της περιοχής. Μάλιστα, αυτό είναι το σημαντικό. Πέστε μου, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, βεβαίως επιβεβαιώνεται την είδηση ότι ο ντόπιος εργολάβος αποχώρησε. Επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι είναι καθοδόν εργολάβος από τα Τρίκαλα με τα μηχανήματα του? Δεν το γνωρίζω. Το άκουσα σαν είδηση και εγώ, κύριε Φιλιππίδη. Το ότι μίλησα το πρωί με τον πρόεδρο, να το ρωτήσω πρωί. Πριν πω στη δουλειά αν δουλεύει το μηχάνημα, μου είπε όχι. Μετά από 2 ώρες και εγώ έμαθα, δεν ξέρω αν ευσταθεί, ότι αποχώρησε ο εργολάβος που ξεκίνησε το έργο. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και όσο για το τρίτο που ρωτήσατε, ότι αν ξεκίνησαν να έρχονται μηχανήματα από τα Τρίκαλα, δεν το γνωρίζω ειλικρινά. Κάπου το διάβασα, αλλά δεν το γνωρίζω. Γνωρίζετε, μάλλον ξέρετε πολύ καλά εκεί την κατάσταση που επικρατεί. Ο κύριος Δήμαρχος, τον οποίο φιλοξενήσαμε, μας μίλησε για έργα τα οποία πρέπει να γίνουν για τα ιατρεία μέσα στο ΚΙΤ, και κάποια έργα διοικητηρίου ουσιαστικά για τους εργαζόμενους και όχι μόνο. Πολλοίς κόσμος λέει ότι εάν πάνε να φτιάξουν επέκταση με τα ιατρία, θα είναι μια επέκταση γενικότερη, γι' αυτό και έχουν 33 στρέμματα. Η δική σας άποψη ποια είναι? Να σας πω ποια είναι η δική μου άποψη, κύριε Φιλιππίδη. Επειδή δεν θέλω να παίρνω, επαναλαμβάνω, στο στυλ το ότι έχουμε 700, μετά γίνανε 600, μετά 900, έχουμε ένα κτίριο παραπανήσει και ένα κτίριο λιγότερο, απλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Είναι όλοι υπέρ της αναβάθμισης, γιατί πραγματικά για ένα χρονικό διάστημα, και δεν ξέρω, αυτό πρέπει να απαντηθεί, δηλαδή τι σκέφτονται να κάνουν? Έχουν ένα πλάνο έστω πενταετίας ή τριετίας στο Υπουργείο Μετανάστευσης με αυτούς τους ανθρώπους? Εμένα αυτό που με φοβίζει, και το λέω συνεχώς, είναι το εξής. Δεν με τρομάζει αν, παραδείγματος χάρη, σήμερα έχουμε 200 άτομα μέσα ή αύριο 300, έχουμε εδώ κόσμο, τους φυλάει. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην αστυνομία και στους συνεργοφύλακες. Πραγματικά δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους και όταν ήταν στην πρώτη γραμμή όσον αφορά τα γεγονότα, τα θυμάστε, πριν από 2 χρόνια περίπου, και τώρα που η στάση τους ήταν, μπορώ να πω, άψογη. Αυτό που με τρομάζει είναι το εξής. Κάποια στιγμή, γιατί μακάρι να διαψευστώ ή μακάρι να μην ισχύσει, κάποια στιγμή οι συνθήκες αυτές του Δουβλίνου 2, του Δουβλίνου 1, το μεταναστευτικό, κάποια στιγμή ίσως σταματήσουν και θα καλεστούμε όλοι μας και θα βρεθούμε όλοι μας με το εξής, ότι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται και μπαίνουν σοριδών σε χώρες της Ευρώπης και ιδιαίτερα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στον Εύρο, γιατί αυτό με προβληματίζει, και πούνε ότι μένετε εκεί που είστε. Αυτό το προβλέπει κανένας? Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο. Δηλαδή αυτό που λέτε ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Ακριβώς. Αυτό είναι εμένα που με φοβίζει. Το μέλλον, κύριε Φιλιππίδη. Όχι τη διαδικασία που είμαστε τώρα σε μια φάση συνθήκων με το Υπουργείο, το οποίο προσπαθεί να μειώσει τις ροές ή και να φτιάξει κάτι για κάποιους ανθρώπους που έχουν μέσα. Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Θα το λύσει η μεταναστευτική πολιτική ανάλογα με τις συνθήκες που έχουν. Αλλά αυτοί
όλοι οι άνθρωποι που έρχονται από τα βάθη της Ανατολής, κάποια στιγμή, είτε λέγεται κιτ, είτε λέγεται προκεκά, είτε λέγεται δομή, είτε λέγεται δεν ξέρω πώς θα την ονομάσουμε, κάποια στιγμή θα πούνε μπήκανε τόσα εκατομμύρια και το έχω ξαναπεί ότι αυτό θα το πληρώσει η Ευρώπη συνολικά, αλλά εμένα με ενδιαφέρει ο Εύρος, γιατί αν δούμε ανατολικά τι έχουμε, δυτικά τι έχουμε και βόρεια τι έχουμε, τα πράγματα είναι πραγματικά ζόρικα. Και αυτό που θέλω να τονίσω το εξής, μπορούν να μου απαντήσουν τι θα γίνει όταν σταματήσουν όλες αυτές τις συνθήκες ή τι θα γίνει. Μου διασφαλίζει κανένας ότι σε 3 χρόνια ή 5 κάποια στιγμή όταν θα σταματήσουν αυτά θα τους πάρουν όσους είναι εδώ και θα φύγουν, γιατί εδώ είναι επικίνδυνο να καθίσουν. Σωστό, πολύ σωστό. Πέστε μου κάτι κύριε Αντιπεριφερειάρχα, όσον αφορά βεβαίως αυτά που ακούγονται για εξαγορές, για αν θέλετε ανταποδοτικά, γιατί πραγματικά έχουν καταφέρει να ερημώσει ο Εύρος, να κλείσουν βιοτεχνίες, να υπάρχει αλλεργία, να μην δημιουργούν υποδομές και ξαφνικά έρχεται κάποιος σαν σωτήρας και λέει πάρτε το kit, μεγαλώστε το και θα δώσουμε δουλειές στα παιδιά σας. Υπάρχουν τέτοια περιστατικά όπου κάποιοι έχουν δεχτεί, αν θέλετε, κάποιες δελεαστικές προτάσεις? Πολύ ωραία ερώτηση κύριε Φιλιππίδη. Θα σας επεκτείνω λίγο και θα σας πω το εξής. Θαυμάζω, ειλικρινά σας λέω, του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής από την άποψη λειτουργίας του. Μακάρι όλα τα Υπουργεία στην Ελλάδα να λειτουργούσαν έτσι. Σωστό. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, όλα τα Υπουργεία με πολλά λεφτά, με πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις, με εξασφάλιση εθνικών λογοθεμάτων για να κάνω γρήγορα δομές, με προσλήψεις, με fast track εργασίες. Θα πρότεινα λοιπόν, όπως το πρότεινα πριν από ένα εξάμεινο περίπου στον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης, όπου το συναντήσαμε στην Αλεξανδρούπολη, να φτιάξουμε, γιατί ξέρετε, Υπουργεία ξέρετε πότε φτιάχνουν, όταν εντοπίζετε κάποιο πρόβλημα, έτσι. Δηλαδή, έχουμε ένα πρόβλημα μετανάστευσης, φτιάχνουμε ένα Υπουργείο. Έχουμε πρόβλημα ανάπτυξης, φτιάχνουμε ένα Υπουργείο Ανάπτυξης. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, κύριε Φιλιππίδη? Το δημογραφικό. Βέβαια. Συμφωνείτε? Βέβαια, και πόσο μάλλον στον Εύρο. Ακριβώς. Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στη Θεσσαλία, γιατί η Ελλάδα πλέον δεν χάθηκε, μετακόμισε στην Αττική, είναι ένα μεγάλο θέμα, αλλά το δημογραφικό. Δεν πρέπει, το έχω πει εδώ και 2 χρόνια, το πρώτο Υπουργείο που θα πρέπει να φτιάξουμε είναι Υπουργείο Δημογραφικής Πολιτικής και να λειτουργήσει σαν το Υπουργείο Μετανάστευσης. Να φτιάχνω γρήγορα παιδικούς σταθμούς, γρήγορα γεροκομεία, με πολλά λεφτά. Με αποφασιστικότητα και μάλιστα να το διεκδικήσω και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί και αυτοί έχουν δημογραφικό πρόβλημα. Εκτός και αν θέλουν, από ό,τι κατάλαβα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για αυτούς δεν με ενδιαφέρει, σου λέω, για τους Γερμανούς δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Αλλά εδώ στην Ελλάδα δεν είμαστε ούτε Λουξεμβούργο, ούτε έχουμε σύνορα την Ολλανδία, ούτε το Βέλγιο, ούτε την Τσεχία και την Ιταλία. Έχουμε κακό γείτονα. Και όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Άρα λοιπόν, και σε μια διακομματική επιτροπή που έγινε στη Βουλή για την ανάπτυξη της Θράκης, επαναλαμβάνω, και το ξαναλέω να το ακούσετε κι εσείς, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, και όποιος διαφωνεί μπορεί να κάνω μια κουβέντα. Το πρόβλημα στη Θράκη δεν είναι η Ροδόπη και η Ξάνθη. Το πρόβλημα στη Θράκη είναι ο Εύρος. Το ξαναλέω. Εδώ θα πρέπει να αναπτύξουμε την περιοχή. Αυτή τη στιγμή στον Εύρο έχουμε στρατιώτες και αγρότες. 2 μεγάλες ομάδες. Αυτό λοιπόν που σας λέω και αυτές οι κινητοποίησεις που γίνονται, και μάλιστα η τελευταία από αγανάκτηση, δεν ήταν μόνο κατά του κιτ φυλακίου ή κατά του προκεκά ή ενδεχομένως κατά κάποιων ταλέπορων ανθρώπων, όχι όλων, που έρχονται από τα βάθη της Ανατολής. Ήταν εναντίον της εγκατάληψης του Εύρου. Ήταν εναντίον, αυτό ακριβώς που είπατε κύριε Φιλιππίδη. Έχει ξεχυλίσει το ποτήρι,
Το έχει πει και ο Πρωθυπουργός στην έκθεση, σε μια ερώτηση μια δημοσιογράφου και τη συγχαίρω γι' αυτό, και είπε ότι θα βρούμε τρόπους να άρουμε την απομόνωση ιδιαίτερα του βορείου κομματιού του Εύρου. Περιμένω. Το αντίθετο γίνεται όμως, κύριε Αντιπεριφερειακά. Περιμένω, κύριε. Το αντίθετο γίνεται, γιατί πραγματικά αυτές οι... εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Οι υποδομές οι οποίες γίνονται εν ρηπεί οφθαλμού για τους λαθρομετανάστες τόσα χρόνια... Ουδής ενδιαφέρθηκε να φτιάξει σχολείο, να φτιάξει νοσοκομείο, να φτιάξει δρόμους, να φτιάξει θέσεις εργασίας για τον Εύρο. Και ξαφνικά γίνονται αυτά που γίνονται. Πάνω σε αυτό το ερώτημα, κύριε Αντιπεριφερειακά, παρακαλώ. Σας το είπα πριν. Ναι. Κύριε Αντιπεριφερειακά, υπάρχουν λοιπόν, είδαμε και είχαμε ασχοληθεί με το θέμα, με αυτούς οι οποίοι δώσανε τα χωράφια τους για την δημιουργία, για την επέκταση του ΚΙΤ, είναι μια μεγάλη έκταση, 33 στρέμματα. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι οποίοι χτυπάνε πόρτες σε ντόπιους για να τους δελεάσουν αυτή τη στιγμή. Σαφώς, σας το είπα, σαφώς υπάρχουν. Κάποιοι δώσαν τα χωράφια τους, κάποιοι ενδεχομένως δουλεύουν, δεν το κατακρίνω. Υπάρχει πολλή ανεργία, κύριε Φιλιππίδη. Σας είπα όμως, θα μπορούσαν αυτές οι δομές, αντί να είναι δομές μεταναστών ή ό,τι όπως άλλο θέλετε πέστε, να ήταν δομές να περιφάτουν ηλικιωμένους και τα ίδια άτομα να δουλεύουν μέσα. Βέβαια. Τα ίδια κορίτσια που βλέπω εκεί, που τα περισσότερα τα γνωρίζω, να δούλευαν σε δομές που να φρόντιζαν είτε ηλικιωμένους είτε παιδάκια μικρά, για να μπορούν οι μητέρες τους να δουλεύουν και να μπορούμε να αυξανόμαστε. Γι' αυτό σας είπα, είναι ένα γενικό φαινόμενο. Γι' αυτό σας είπα ότι θα ήθελα ένα Υπουργείο Δημογραφικής Πολιτικής στα πλαίσια σαν το μεταναστευτικής. Είναι αυτονόητο αυτά. Είναι αυτονόητο αυτό που λέω και αυτό που ρωτήσατε. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, με το χέρι στην καρδιά, γιατί αυτό το είδαμε και, και στην Χίο και στη Λέσβο, το είδαμε και στον Εύρο. Υπάρχει έτσι ένας διαχωρισμός. Γιατί κακά τα ψέματα, μιλάω σε ένας άνθρωπος που τα βλέπει λίγο απ' έξω τα πράγματα και με στεναχωρεί. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας διαχωρισμός σε κόμματα, σε συμφέροντα, σε θέσεις, σε αντιθέσεις? Δηλαδή είναι όσο ενωμένοι θα έπρεπε να είναι οι ευρύτες ή δυστυχώς υπάρχουν και τα στοιχεία διαχωρισμού, διχόνοιας που πάντα μας κυνηγάνε ως φίλοι? Το σύνθημα, κύριε Φιλιππίδη, όλοι μαζί, το ακούω πολλές φορές. Το ακούω όλοι μαζί για την οικονομία, όλοι μαζί εδώ, όλοι μαζί. Δεν ισχύει τελικά. Δεν ισχύει. Ποτέ δεν ίσχυσε. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Ο λαός, ο πραγματικός λαός, ο λαός του μόχθου, ο λαός που ζει εδώ, ο γερασμένος, οι νέοι άνθρωποι, ο κόσμος που αγωνιά, είναι ενωμένος. Μπορεί εγώ να έχω διαφορές με έναν πολιτικό μου αντίπαλο μικρής κλίμακας, αλλά ο λαός είναι ενωμένος. Σας πληροφορώ. Και αυτό που είδα εχθές και την Κυριακή ήταν υποδειγματική κινητοποίηση. Υποδειγματική, δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Έχω κάνει πολλές κινητοποίησεις πριν από πολλά χρόνια. Ήταν υποδειγματική. Και την επόμενη μέρα δεν σας κρύβω ότι ενώ περίμενα τουλάχιστον το μηχάνημα να μην λειτουργήσει, να δίνει εντολή κάποιος. Παιδιά, έγινε μια κινητοποίηση μεγάλη, αφήστε μια μέρα να δούμε τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι. Ετούτοι στην επόμενη μέρα δούλευε. Αυτό είναι που εξόργησε. Προκλητική. Αυτό είναι που εξόργησε τον κόσμο, κύριε Φιλιππίδη. Ότι σαν να λένε εσάς εκεί που φωνάζετε και που ζείτε. Σας έχουμε γραμμένους. Ακριβώς. Αυτό είναι που εξόργησε τον κόσμο. Αυτοί δηλαδή δεν κινδυνεύουμε πλέον από τους πολιτικούς, κύριε Φιλιππίδη. Από τους επικοινωνιολόγους κινδυνεύουμε. Η επικοινωνία έγινε πιο επικίνδυνη πλέον. Αλήθεια είναι. Κύριε Βενετήρη, για σκέψτε το λίγο. Κύριε Βενετήρη, ναι. Θα δούμε κινητοποίηση καινούργια μεγάλη. Γιατί σε αυτό ανακοίνωσε τουλάχιστον ο κύριος Βενετή, ο κύριος Μαυρίδης. Ο Δήμαρχος. Υπάρχει αυτή η διάθεση να γίνει κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Αλλά με τη συμμετοχή όλων. Με τη συμμετοχή όλων. Δεν μπορεί να λέμε εγώ πάω εδώ αλλά δεν πάω εκεί, εγώ πάω εκεί αλλά δεν πάω αλλού. Όλοι μαζί θα δούμε να συμμετέχουν, να κατεβαίνουν όλοι μαζί ενωμένοι μία λαοθάλασσα για να τελειώνει αυτό το ανέκδοτο με το επικίνδυνο παιχνίδι στον Εύρο. Γι' αυτό να είστε σίγουρος, κύριε Φιλιππίδη. Σας είπα, ο λαός είναι ενωμένος. Ο λαός ήρθε από μόνος του σε δύο κινητοποίησεις. Φανταστείτε τώρα να είναι οργανωμένο, γιατί δεν σας κρύβω ότι είμαι χαρούμενος ότι σήμερα
πολλοί πρόεδροι, γιατί μου το είπε ο Χρήστο Τυρμπάκης ότι θα έχουν μια σύσκεψη 29 πρόεδροι του Δήμου Ορεστιάδος και πολλοί από το Δήμο του Δημοτήχου που είναι όμορος Δήμος θα μαζευτούν για να κάνουν μια, να κάνουν μια επιτροπή η οποία θα συντονίζει και θα καθορίζει πλέον τις από εδώ και πέρα κινήσεις, γιατί αυτά που έγιναν τις πρώτες 5 μέρες μπορώ να σας πω ότι ήταν η σπίθα. Τα υπόλοιπα αργότερα. Κύριε Βενετίδη, από τους 29 που σήμερα βρίσκονται στο τραπέζι, πόσοι ήταν εχθές σας, γιατί είστε κακά τα ψέματα, όλοι γνωρίζεστε λίγο πολύ μεταξύ σας. Πόσοι από τους 29 κοινοτάρχες του Βορείου Εύρου, της Νορεστιάδα, ήταν εχθές στην συγκέντρωση? Κύριε Φιλιππίδη, φορούσαμε όλοι μάσκες. Είχα μια μεγάλη αγωνία, δεν σας κρύβω, εχθές. Γι' αυτό ήμουν από το πρωί εκεί πέρα, γιατί έπρεπε να βλέπω, σαν θεσμικός παράγοντας, έτσι. Να βλέπω ποιοι είναι αυτοί που έρχονται, για να μπορώ να καθορίζω, να δω πώς θα. Γιατί είχα αγωνία μεγάλη για την πορεία, ειλικρινά σας λέω. Και παραλαμβάνω, σήμερα είμαι χαρούμενος, γιατί τελικά πήγαν όλα καλά. Ήταν αρκετοί, θα έλεγα. Δεν ξέρω αν είδα πολλούς. Φοράμε και ξέρω και μάσκες. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Είμαστε συνέχεια σε διαβουλεύσεις με τον πρόεδρο, με τους άλλους πρόεδρους. Είδα αρκετούς. Δεν το κρίνω, δεν σας λέω. Δεν κακολογώ κανέναν. Ούτε είπα ποιος ήρθε και ποιος δεν ήρθε. Αυτό είναι θέμα του καθενός. Ο καθένας αγωνίζεται όπως μπορεί και όπως κρίνει ο ίδιος. Έτσι. Δεν κακολογώ κανέναν. Αυτό που μένει τελικά και φαίνεται, επαναλαμβάνω και το είμαι σίγουρος γι' αυτό όμως, είναι ότι ο λαός εδώ, ο τοπικός, ο κόσμος, γιατί τους έβλεπα στα μάτια, είδα κόσμο, είδα μαθητές μου, είδα μεγάλους ανθρώπους, είδα φίλους μου, είδα την αγωνία τους, γιατί μόνο τα μάτια βλέπω τώρα με τις μάσκες. Και αυτό με χαροποίησε. Ο λαός είναι ενωμένος. Και παραλαμβάνω ότι εάν χθες και την Κυριακή, εάν το φυλάκιο σας είπα απήχε, γιατί υπάρχει μια δυσκολία, είναι λίγο μακριά, είναι λίγο η κίνηση δύσκολη και λίγο κρύο, ήταν και λίγο απότομα, αν υπήρχε περίπτωση να ήταν λίγο δίπλα στην πόλη, θα είχε πάρα πάρα πολύ κόσμο. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Και αυτοί οι 10, οι 12 ή 8 που ήταν, που δεν τους γνωρίζω, επαναλαμβάνω, γιατί ήμουν εκεί για να διαπραγματευτώ, ειλικρινά δεν τους γνώριζα τι ήταν, και εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να πω τίποτα άλλο για αυτούς τους μαχαλάκηδες, να πω δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Υπάρχουν, υπήρχαν, αυτό ακριβώς, εκεί ήθελα να πάω στην επόμενη ερώτηση. Μιλάμε για παρακρατικούς, μιλάμε για γνωστούς αγνώστους που βλέπουμε, που είδαμε στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία για παράδειγμα, που βλέπουμε σε μεγάλες κινητοποιήσεις για να διαλύσουν την κινητοποίηση. Ή ήταν κάποιοι οι οποίοι παρασύρθηκαν από το πάθος τους, που δεν το νομίζω βέβαια. Όχι κύριε Φιλιππίδη, εδώ το είχαμε τονίσει πριν ξεκινήσει η πορεία, κατά τη διάρκεια, παραλαμβάνω και την αγωνία, ήμουνα συνέχεια εκεί μπροστά. Δεν τους γνωρίζω, δεν ήταν τόπιοι, δεν ήταν δικοί μας άνθρωποι. Δεν τους γνωρίζω, δεν ξέρω τι είναι και πού είναι. Ήταν νεαροί που δεν τους γνωρίζω, ειλικρινά σας λέω. Εγώ τον ξέρω τον κόσμο εδώ. Πέστε μου κάτι, οι 7 που προσήχθησαν είναι όλοι ευρυτές? Δεν ξέρω. Θα είχε ενδιαφέρον, γιατί συνήθως πιάνουν τους ντόπιους και τους μπαχαλάκιδες τους αφήνουν, τους πληρώνουν και το εισιτήριο της επιστροφής. Κανένας από εδώ από την περιοχή δεν έκανε φασαρία. Ήταν άγνωστοι. Σε μένα ήταν άγνωστοι, εγώ τους γνωρίζω, ήταν άγνωστοι. Δεν ξέρω από πού ήρθανε, ήξερα τελικά, κατάλαβα τι ήθελαν να κάνουν. Ήθελαν να διαλύσουν τελικά αυτό το μεγαλειώδες που έγινε. Βεβαίως, σωστό. Πέστε μου κάτι. Ευτυχώς ήταν στο τέλος και η μεγάλη μάζα, μπορώ να πω, το 90% είχε αποχωρήσει και έμεναν μόνοι τους. Υπήρχε χθες ο Μητροπολίτης Αιγίου, αν δεν κάνω λάθος, στην συγκέντρωση? Τι να σου πω κύριε Φιλιππίδη, τον είδα, νομίζω ότι ψευτομητροπολίτης ήταν, δεν κατάλαβα, νομίζω δεν ανοίξει την εκκλησία μας, κάτι τέτοιο. Και πέστε μου κάτι, οι δικοί μας, οι αληθινοί Μητροπολίτες, να το πω έτσι, πού ήτανε χθες? Χθες δεν ήρθαν, αλλά... Ούτε την Κυριακή. Ούτε την Κυριακή. Δεν μπορώ να πω. Τώρα οι Μητροπολίτες, κύριε Φιλιππίδη, προφανώς έχουν ένα άλλο ρόλο, θεσμικό θα έλεγα. Στη συγκέντρωση που έγινε στην Ορεστιάδα πριν ένα χρόνο, όχι το Μάρτιο, δεν κάνω λάθος, ήτανε. Νομίζω ότι είναι αντίθετοι και αυτοί, γιατί έχουν ψηφίσει για αυτό το θέμα εδώ στο φυλάκιο. Δεν θεωρώ ότι, δεν νομίζω να είναι απέναντι, δεν το διανοούμε. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Χαίρομαι που μιλάω μαζί σας, γιατί είμαι ένας άνθρωπος ευθύς
Και αυτό προκύπτει και από τα σχόλια που βλέπω και την ώρα που μιλάμε, είναι πάρα πολλά τα σχόλια τα οποία έρχονται. Θα βάλω εγώ τη δική μου άποψη όμως σε αυτό το θέμα, ότι πέρα από τον θεσμικό ρόλο οι Μητροπολίτες έχουν και έναν εθνικό ρόλο, ιδίως σε αυτές τις περιοχές. Ο Γερμανός Καραβαγγέλης, για παράδειγμα, ο Μητροπολίτης, δεν περίμενε τον θεσμικό του ρόλο για να βγει μπροστά στο μακεδονικό αγώνα, αλλά ήταν εκεί. Ο παλαιόν πατρόν Γερμανός δεν περίμενε το θεσμικό του ρόλο, αλλά ήταν εκεί, μπροστά με το λάβαρο της Επανάστασης. Θέλω να πω ότι σίγουρα δεν είναι απέναντί μας, αλλά τους έχουμε ανάγκη να είναι δίπλα μας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Και κάντε κάτι να το καταλάβουνε. Οφείλουν να είναι δίπλα μας. Δεν είναι απέναντι, αλλά αν δεν είναι δίπλα μας, μικρή διαφορά έχει. Πρέπει να είναι μπροστά. Μπροστά στον απλό άνθρωπο, στον απλό ευρύτη, ο οποίος βρίσκεται εκεί πέρα. Θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Φιλιππίδη. Η Εκκλησία είναι μαζί μας. Γιατί, να σας πω κάτι. Και οι Μητροπολίτες είναι εκπρόσωποι της Εκκλησίας εδώ. Έτσι. Ακριβώς. Εκπρόσωποι. Όλοι μας εμείς που ήμασταν χθες και προχθές και αντιπροχθές και πριν ένα χρόνο, είμαστε υπό το ποίμνιό τους. Εμείς είμαστε η Εκκλησία τελικά. Ποιος είναι η Εκκλησία, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Όπως κάποιος με είπε χθες, μα είναι οι εθνοφύλακες να κάνουν πορεία, μα εδώ όλοι είναι εθνοφύλακες. Έτσι. Οι εθνοφύλακες είναι εκεί, γιατί είναι εθνοφύλακες, γιατί έμειναν ακρίτες να φυλάτουν τα σύνορα, και όταν βλέπουν τα σύνορα να καταστρατηγούνται εκ των έσω, δεν θα αντιδράσουν οι εθνοφύλακες. Μα είμαστε όλοι εθνοφύλακες, κύριε Φίλιππίδη. Και εγώ είμαι εθνοφύλακας, είμαι στην πορεία. Εθνοφύλακας. Να, το έχω. Όλοι τα έχουμε. Εθνοφύλακες. Σωστό. Πάντως, να το πούμε λίγο διαφορετικά. Εάν υπήρχαν και κόκκινες Φεράρι χθες εκεί πέρα, 1-2, τα μέσα ενημέρωσης από την Ελλάδα θα δίνανε και μεγαλύτερο, αν θέλετε, focus. Θα επικεντρώναν περισσότερο στις κινητοποιήσεις, για να το πω έτσι. Αυτά, κύριε Φιλιππίδη, είναι στο πώς έγινε η Αττική, βόρειος. Τώρα, παλιότερα γνώριζα λίγο να χαλαρώσουμε. Εγώ ήξερα παλιότερα για Βόρεια Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Ελλάδα. Τώρα χάθηκαν αυτά. Τώρα ακούω βορειοδυτικός τομέας Αττικής, νότιο-ανατολικός τομέας Αττικής. Έτσι στην Αττική, έβλεπα πριν λίγο ειδήσεις, θα χιονίσει όλη την Ελλάδα. Θα πιάσει και στην Αττική, λες και είναι άλλο κράτος. Ναι. Ναι, υπάρχει συμπεριβολικό. Και η υπόλοιπη Ελλάδα. Σωστό. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, με το χέρι στην καρδιά, είστε αισιόδοξος ότι θα τελειώσει αυτή η παροδία, ότι επιτέλους θα ξεκουμπιστούνε, γιατί δεν μπορεί να τραβήξει σε μάκρος. Όσο και τραβάει σε μάκρος, κουράζεται ο κόσμος, και όσο κουράζεται ο κόσμος, θα καταφέρουνε ένα βράδυ να τα φέρουν εκεί πέρα και να τα φτιάξουν. Θα τελειώσει άμεσα αυτή η ιστορία? Έχω εμπιστοσύνη στους συμπατριώτες μου και θα αγωνιστούμε για το καλύτερο. Αυτό έχω να σας πω. Και επειδή είστε περιφερειάρχης στο θέμα της υγείας, διορθώστε με αν κάνω λάθος, για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θέλω να μου πείτε. Όσο γι' αυτό, κύριε Φιλιππίδη, ναι, ευχαριστώ για τον τίτλο. Ήμουν αντιπεριφερειάρχης, αλλά στους τελευταίους ανασχηματισμούς παραμένουμε περιφερειακοί σύμβουλοι. Πέστε μου κάτι, ποια είναι η κατάσταση εκεί όσον αφορά το υγειονομικό κομμάτι και την πανδημία? Πραγματικά τα τελευταία δύο χρόνια, κύριε Φιλιππίδη, που ήμουν αντιπεριφέρειας υγείας, σε καθημερινή βάση μαζί με τη διεύθυνση υγείας είχαμε πάρα πολλή δουλειά. Ελέγχαμε το φαινόμενο με τον ΕΟΔΗ, και εδώ θέλω να το ξαναπώ, θέλω να δώσω συγχαρητήρια ιδιαίτερα στα παιδιά, τα κινητά συνεργεία του ΕΟΔΗ που κάναν δειγματοληψίες, γιατί με αυτούς είχαμε να κάνουμε εμείς στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Υπήρχαν περίοδοι οι οποίοι είχαμε πολλά κρούσματα, τώρα είναι λίγο αυξημένα, αλλά είναι αυτή η λεγόμενη όμικρον που νομίζω ότι περνάει λίγο γρηγορότερα, γιατί σε επαφή που είχα με τους διοικητές των νοσοκομείων όλα αυτά τα δύο χρόνια, βέβαια το τελευταίο μήνα τώρα δεν έχω ακριβώς το τι, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, αλλά γνωρίζω για το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, που είναι νοσοκομείο αναφοράς, θα έλεγα, για όλη την περιφέρεια. Έχουν πέσει κατά πολύ οι εισαγωγές. Είναι άλλος μεγάλος βραχνάς που, και ελπίζω μέχρι το Πάσχα να έχουμε ξεμπερδέψει. Μάλιστα. Μακάρι, αυτό είναι ευχή για όλους μας. Μια ερώτηση που, επειδή εγώ είμαι, οι γονείς μου είναι Θρακιώτες, εγώ είμαι γεννημένος και μεγαλωμένος στην Καβάλα,
Και βλέπω ξαφνικά, ενώ έφυγα για τα ξένα, βλέπω λοιπόν περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εγώ το άφησα στην Νομαρχία Καβάλας, Νομαρχία Εύρου, Νομαρχία Ξάνθης, Νομαρχία Ροδόπης. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι πολύ απλή. Διευκολύνει η διεύρυνση και πηγαίνοντας σε μια νομαρχία μεγαλύτερη, ή τελικά αυτό γίνεται και αποδυναμώνει τις τοπικές κοινωνίες και αυτή τη στιγμή ο Εύρος αποδυναμώνεται αντί να ενδυναμώνεται? Πάντα όταν γίνεται διεύρυνση, αυτοί που που πλήττονται περισσότερο είναι οι παραμεθόριες περιοχές. Όταν γίνονται διεύρυνση στους δήμους, αυτοί που πλήττονται είναι τα χωριά μας. Όταν γίνεται διεύρυνση στις περιφέρειες, πλήττεται οι κριτικές περιοχές. Όταν γίνει διεύρυνση, αν γίνει μια περιφέρεια Θεσσαλονίκης παραδείγματος χάρη, καταλαβαίνετε ότι θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Οπότε είναι λοιπόν... θέμα, κύριε Φιλιππίδη, πάνω σε αυτό που ρωτάτε όμως, πολλές φορές δεν παίζει ρόλο το πώς ακριβώς μπορεί να έχουμε μια περιφέρεια σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι θέμα βούλησης, χρηματοδότησης και τι ακριβώς θέλω να κάνω. Αν αποφασίσω μέσα σε ένα βάθος 10 χρόνων να αναπτύξω την περιφέρεια, δεν χρειάζεται ούτε η περιφέρεια ούτε η νομαρχία. Είναι πολιτικές αποφάσεις, κεντρικές θα έλεγα, έτσι όπως είναι το σύστημά μας, αυτό που έχουμε στην Ελλάδα. Αυτό δεν χρειάζεται, δηλαδή με πολύ απλές κινήσεις, αλλά χρειάζεται να έχουμε βούληση ότι σε ένα βάθος δεκαετίας θα πρέπει να ενισχύσουμε την περιφέρεια, γιατί το πρόβλημα είναι έντονο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχει σχέδιο σε μια δεκαετία να εξαφανίσουν την περιφέρεια τη συγκεκριμένη, να το ξέρετε, εάν δεν αλλάξουν δραματικά τα πράγματα. Αυτό είναι το σχέδιο. Η βούληση έχει να κάνει με την καταστροφή και όχι με την δημιουργία. Πέστε μου κάτι, υπάρχουν κινήσεις νομικές τις οποίες γνωρίζετε? Μας είπε ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Μαυρίδης, ότι θα γινόταν κάποια ασφαλιστικά μέτρα. Νομίζω δεν έχουν γίνει ακόμα μέχρι σήμερα. Γνωρίζετε για κάποιες νομικές κινήσεις πέρα από τις κινητοποιήσεις για να τελειώσει αυτή η φάρσα? Όχι, το μόνο που γνωρίζω, κύριε Φιλιππίδη, είναι αυτό που είπατε και εσείς από εδώ, που σας είπε ο Δήμαρχος, και ότι ένας τοπικός οργανισμός εγγύων βελτιώσεων που έχει κάποια συμφέροντα και θα προβεί σε ασφαλιστικά μέτρα για ένα πρόβλημα που δημιουργείται από αυτήν την επέκταση. Αυτό μόνο γνωρίζω, αλλά λεπτομέρειες δεν ξέρω λεπτομέρειες. Πάντως δεν υπάρχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την κυβέρνηση από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί και ο κύριος Μαυρίδης μου είπε ότι δεν έχει υπάρξει συζήτηση μαζί τους και άλλοι παράγοντες θεσμικοί της περιοχής. Δεν έχει σηκώσει το τηλέφωνο κάποιος από την κυβέρνηση να μιλήσει μαζί σας, από ό,τι καταλαβαίνω? Εγώ τελευταία, κύριε Φιλιππίδη, εγώ προσωπικά τελευταία μίλησα με τον κύριο Μηταράκη σε ένα πάνελ διαδικτυακό πριν από ένα χρόνο. Έκτοτε στην επόμενη φορά που ήρθε δεν καλέστηκα, παρότιμα την περιφερειάρχη σε όλη τη περιοχή. Δεν καλέστηκα, ήμουν βέβαια έξω στην πλατεία με τον κόσμο. Εγώ ποτέ δεν μίλησα με αυτούς τους ανθρώπους, ούτε με έκανα την τιμή να πάρω ένα τηλέφωνο να με ρωτήσουν τι γίνεται εκεί πάνω. Μάλιστα. Ο κύριος Μηταράκης πριν από ένα χρόνο το έλυσε το πρόβλημα, οπότε προχωράει την εξαιρετική πολιτική του. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα το που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος? Ούτε εγώ το κατάλαβα αυτό, κύριε Φιλιππίδη. Και τι ακριβώς θέλω να κάνω. 700 άτομα, 960, 300, 1500, δεν το κατάλαβα. Για τα έργα. Αυτό όμως που πραγματικά με ξυνίζει το γεγονός είναι το εξής, έτσι για να βάλουμε και λίγο τα θέματα τα τεχνικά. Να κάνουμε ένα ιατρείο, ένα χώρο αναψυχής, ένα χώρο. Όλα μαζί 5 στρέμματα. Τα υπόλοιπα 28 τι θα κάνω. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Θέλω εκεί να καταλήξω. Γιατί? Εάν όντως... Αυτά είναι τα δικά μας ερωτήματα, δεν το γνωρίζουμε. Εάν όντως ήτανε το ζήτημα το ιατρείο μόνο, θα ερχότανε ένας από την κυβέρνηση, ένας εργολάβος να σας πει: ελάτε όλοι οι χωριανοί εδώ, έχουμε εντολή να φτιάξουμε ένα ιατρείο για να εξυπηρετήσουμε τους εργαζόμενους κτλ. Κτλ. Τους κατοίκους και ένα βιολογικό καθαρισμό. Το ιατρείο είναι 250 τετραγωνικά μέτρα και δεν θα γίνει καμία άλλη υποδομή. Και απλά έχουμε τα κτήματα αυτά, τα χωράφια, για να παίζουν μπάλα οι εργαζόμενοι και οποιοδήποτε άλλος. Εκεί να το καταλάβω. Έχει υπάρξει οποιαδήποτε απάντηση όταν εσείς φωνάζετε τι θα κάνετε τα 33 στρέμματα? Έχει υπάρξει καμιά απάντηση ότι
θα κάνουμε αυτό, δεν θα κάνουμε το άλλο ή θα κάνουμε το άλλο και δεν θα κάνουμε αυτό. Όχι, δεν υπάρχει διαπάντηση. Από ό,τι γνωρίζω, δεν υπάρχει διαπάντηση. Οπότε λοιπόν στα τυφλά πηγαίνουμε. Γιατί θέλω να το πω και δεν αμφισβητώ τον κύριο Δήμαρχο. Αλλά όταν ο κύριος Δήμαρχος λέει ότι ναι, θα φτιάξουνε, να φτιάξουνε τα ιατρία, εάν υπήρχε διαβεβαίωση ότι θα σταματήσουν εκεί, να συζητήσουμε. Δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση. Αρχίζουν να χτίζουνε και όπου μας βγάλει ο δρόμος. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Η απέτηση του κόσμου, κύριε Φιλιππίδη, είναι η εξής. Οι ίδιοι το είπανε. Και η τοπική κοινωνία εδώ, διαμέσου των θεσμικών, διαμέσου του Δημοτικού Συμβουλίου, ενδεχομένως, που μπορεί όχι της περιφέρειας, να έρθουν και να πούνε τι ακριβώς σκέφτονται. Αυτό είναι που ξενίζει. Ποιος θα μπορούσε να σας πει τώρα, ποιος είναι αυτός, υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος της εταιρείας εκεί, οτιδήποτε. Δεν υπάρχει κανένας αυτή τη στιγμή εδώ. Εταιρεία φάνταζομαι. Και ο υπεργολάβος που ξεκίνησε προφανώς δεν χρειάζεται. Πολλά πήρε τηλέφωνο προφανώς ο ιδιοκτήτης της Στέρνα και είπε, κύριε Φιλιππίδη, πάρε την ποντόδο σου και κάνε με αυτό το έργο. Ήτανε ντόπιος, τον γνωρίζετε φαντάζομαι. Ναι. Λοιπόν, σε συζήτηση που κάνατε μαζί του, δεν σας είπε τι εντολή είχε να φτιάξει αυτό ή να μην φτιάξει το άλλο? Όχι, το μόνο που μου είπε είναι ότι προβληματίζεται πολύ και ότι έκανε ένα μικρό λαθάκι και το σταματάω εδώ. Ότι έκανε λαθάκι που ασχολήθηκε. Έκανα λάθος, μου είπε. Έκανε και ένα λάθος ότι χτύπησε τον κύριο Τσομπανίδη από ό,τι μαθαίνουμε τις προηγούμενες ημέρες. Έκανε λάθος, γενικά έκανε λάθος, έκανε το παραδέχτηκε. Μάλιστα. Στιγμιαίο λάθος για να χρησιμοποιήσω. Στιγμιαίο το κυρία. Και δεν είναι θέμα αυτό, πραγματικά ήταν μια κακιά στιγμή νομίζω και δεν πρέπει να επικεντρωθούμε πάνω σε αυτό. Δεν είναι θέμα αυτή. Πρώτη στιγμή πήγα στο μέρος μετά από ένα τέταρτο, κύριε Φιλιππίδη. Και δεν νομίζω ότι ήταν καλή εικόνα γιατί θα. Αλλού είναι το πρόβλημα. Δεν είναι αυτές οι μικροδιενέξεις που υπάρχουν έστω μεταξύ μας. Δεν είναι εκεί το θέμα, ειλικρινά είναι. Πολύ χαμηλή ένταση σε αυτό το θέμα. Εδώ υπάρχουν, πώς μαλώνουμε εμείς οι δύο κάποια στιγμή, κάπως έτσι εδώ. Σωστό. Θα συμφωνήσω. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, εγώ πραγματικά χαίρομαι που μιλάμε, γιατί είστε ένας άνθρωπος που μιλάει χωρίς ξύλινη γλώσσα. Και αυτό είναι κάτι που εγώ προσωπικά επιδιώκω να κάνω με τους καλεσμένους, να μιλάμε και να δίνουμε απαντήσεις, και αυτό νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό απ' όλα. Εγώ θα ευχηθώ στον αγώνα σας καλή συνέχεια, γρηγορείτε, να είστε σε επαγρύπνηση, γιατί είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν το έργο, να το ξέρουμε αυτό, να μην παραμυθιαστούμε ότι διώξαμε τον έναν εργολάβο, κερδίσαμε, υπάρχει μία νίκη, αλλά έχει ακόμα πολύ δρόμο και ελπίζω να δω πολλούς στο δρόμο και ελπίζω να δω, όπως και στα νησιά έτσι και στον Εύρο, ενωμένους να σας δω. Το λέω και το λέω με αγάπη και το λέω με αγάπη που έχω για τον Εύρο, που υπηρέτησα στο Σουφλί και τον αγάπησα τον Εύρο. Στο 640, στο 640 μηχανοκίνητο τάγμα πεζικού, ακριβώς. Εγώ ήμουν στο δίπλο, στο 641. Οπότε λοιπόν, καταλαβαίνετε, τα μέρη εκείνα είναι για μένα ιερά μέρη. Επειδή ασχολήθηκα ήμουν 9 μήνες στον Εύρο, κατανοώ πλήρως την κοινωνία του Εύρου, τις ανάγκες του Εύρου και το λέω με αγάπη και το λέω με πολύ έτσι πατριωτική αγάπη. Βρείτε τα όλοι μεταξύ σας. Πιο πολλά μας ενώνουν παρά μας χωρίζουνε. Και μας ενώνει ο Εύρος. Ο Εύρος, εάν πέσει ο Εύρος, έπεσε η Ελλάδα. Δεν θα πέσει ο Εύρος. Αλλά για να μην πέσει ο Εύρος δεν χρειάζονται ευχές, χρειάζονται πράξεις. Και πρέπει όλοι μαζί, ενωμένοι, σας το λέω, δεν ανήκω σε κανένα κόμμα, δεν ανήκω σε καμιά παράταξη, δεν ανήκω σε κανένα συμφέρον, δεν έχω κτήματα και δεν θα αποκτήσω προφανώς ποτέ στον Εύρο. Σας το λέω από την καρδιά μου και το λέω σε εσάς, κύριε Βενετίδη, γιατί είστε η φωνή της λογικής. Κάντε προσπάθειες, όλη μια γροθιά, όλοι ενωμένοι, εκκλησία, λαός, τοπικοί παράγοντες, να μην υπάρχουν η σημερινή εκδήλωση του Α και η αυριανή του Β. Όλοι μαζί για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Όσο για το δεύτερο, για το τελευταίο που είπατε, κύριε Φιλιππίδη, δεν υπάρχει αυτό, σας είπα. Υπάρχει εδώ ο κόσμος του Εύρου. Τώρα, αν υπάρχουν κάποιες μικρές διενέξεις, είναι μηδαμινές και είναι ούτε καν να τις σχολιάσουμε. Όσον αφορά για την ευχή μου, εγώ θα ευχηθώ λογική, πραγματική λογική σε αυτούς που σχεδιάζουν πράγματα τα οποία είναι εθνικά. Μεγάλη προσοχή. Θα χτιστεί η εκκλησία της Αγίας Σοφιάς στο φυλάκιο? Τις τελευταίες 5 μέρες με τον πρόεδρο ούτε αυτό αναφέραμε, κύριε Φιλιππίδη. Υπήρχε
πολύ ένταση. Το είδατε ειδικά από τον πρόεδρο του φυλακίου, μια μέρα στο νοσοκομείο, στο κέντρο υγείας, την επόμενη μέρα τον πήρανε μέσα, την Τρίτη ήμασταν ξανά το Σάββατο εκεί, ξανά να δοκιμαστεί η πορεία, ούτε αυτό συζητήσαμε. Μάλιστα. Να ηρεμήσουν τα πράγματα και να επικεντρωθούμε όλοι σε αυτό. Αυτό θα είναι και η επομένη της νίκης. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Είμαστε όλοι ευρύτες, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Σας το λέω και σας το λέω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Είμαστε όλοι ευρύτες, σας το λέω με πολύ αγάπη, προς τον Εύρο μας, τον Εύρο των Ηρώων, τον Εύρο του κάθε ενός ακρίτα, ο οποίος ορθώνει το παράστημά του. Και στηρίξτε, αγκαλιάστε τον φίλο μου, τον Χρήστο τον Τυρμπάκη. Χρειάζεται η Ελλάδα πολλούς τυρμπάκηδες, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, όλοι μαζί και όλοι ενωμένοι, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Και το λέω σπάνια σε πολιτικό. Συγχαρητήρια για τη στάση σας. Το λέω και το λέω σπάνια σε πολιτικό. Να είστε καλά, κύριε Φιλιππίδη, και εγώ θέλω να σας πω από τη μεριά μου ένα μεγάλο μπράβο, το οποίο δεν είναι προσωπικό δικό μου, είναι από όλη την κοινωνία, γιατί σας παρακολουθεί και μου είπαν πολλοί ότι αφού συνομιλείς με τον κύριο Φιλιππίδη, να πεις τα πολλά μπράβο από την κοινωνία από εδώ. Και εγώ συγχαρητήρια και σε εσάς. Να είστε καλά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί να γιορτάσουμε το καλοκαίρι εκεί στον Εύρο, να έχουμε κερδίσει αυτόν τον αγώνα, όλοι μαζί. Είναι πολλά τα μηνύματα, να σας διαβάσω ένα από μια συμπατριώτησά σας, την κυρία Φωτεινή Τσελίκα. Κύριε Βενετίδη, σας ευχαριστώ από καρδιάς, είστε πραγματικά πατριώτης και είσαστε δίπλα στους κατοίκους του Βορείου Εύρου. Να είστε πάντα καλά, καλή δύναμη είναι το μήνυμα και με αυτό το μήνυμα θέλω έτσι να κλείσω πραγματικά. Σας ευχαριστώ θερμά, καλή συνέχεια. Μην σκύβουμε το κεφάλι, νομίζω ότι θα κερδίσουμε και θα κερδίσουμε ενωμένοι. Καλή συνέχεια και την αγάπη μου στον Εύρο. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά κύριε Φιλιππίδη. Φίλες και φίλοι, ήταν ο κύριος Κώστας Βενετίδης, ο αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τον ευχαριστώ θερμά που ήταν μαζί μας και βέβαια ακούσαμε πράγματα που νομίζω ότι ρίχνουν περισσότερο φως, περισσότερο ξεκαθαρίζουν κάποιες καταστάσεις, γιατί πραγματικά και εμείς θέλουμε και πρέπει να ενημερωθούμε για να ενημερώσουμε, πρέπει να καταλάβουμε κάποια πράγματα και να δούμε. Βεβαίως κάποια πράγματα είναι ηλίου φαϊνότερα, κάποια άλλα πράγματα είναι στο σκοτάδι, κάποια άλλα πράγματα πρέπει να τα βγάλουμε στο φως. Το βασικότερο όμως είναι ότι ο αγώνας συνεχίζεται, επαναλαμβάνω για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Στον Εύρο σήμερα υπάρχει μια νίκη, η νίκη αυτή είναι η αποχώρηση του εργολάβου, του ευρύτη εργολάβου. Πλέον λένε οι πληροφορίες μας ότι καθοδόν είναι ακόμα ένας εργολάβος από τα Τρίκαλα αυτή τη στιγμή. Εγώ θα πω ότι να το κάνουμε Big Brother, κάθε εβδομάδα να αποχωρεί και ένας εργολάβος, κάθε εβδομάδα να φεύγει κλωτσιδών και ένας ακόμα. Φωτεινή Τσελίκα, το ελληνικό ραδιόφωνο της Ομογένειας, το Ελλάς FM, είναι το μόνο ραδιόφωνο που προβάλλει αλήθειες. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε από καρδιάς, ευχαριστούμε και όλους τους συνεργάτες του Ελλάς FM που ενδιαφέρεστε για τα προβλήματά μας, που προβάλλετε τα προβλήματά μας, τα προβλήματα του Εύρου. Σας ευχαριστούμε πολύ, μα πάρα πολύ. Να είστε καλά, πραγματικά να είστε καλά, για μας είναι ό,τι σημαντικότερο να μπορούμε να μιλάμε για τα εθνικά μας θέματα. Ήμασταν προχθές όλοι Χιώτες. Ήμασταν προχθές όλοι Μυτιλινοί. Είμαστε σήμερα όλοι Ευρύτες, είμαστε όλοι Μακεδόνες, είμαστε όλοι φίλες και φίλοι νησιώτες, είμαστε όλοι Βορειοπυρώτες, είμαστε όλοι Πόντιοι, είμαστε όλοι Έλληνες. Είμαστε όλοι Έλληνες και είμαστε όλοι Ελλαδίτες, αλλά και στην πατρίδα, αλλά και Έλληνες όπου βρισκόμαστε. Ο ελληνισμός είναι ένας, είναι ενιαίος, είναι δεμένος. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Για να επιστρέψουμε σε λίγο, έχουμε πολλά να συζητήσουμε, πολλά να πούμε, πολλά να δούμε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο μας, εδώ στον Ελλάς FM. Δημήτρης Φιλιππίδης στο μικρόφωνο και θα συνεχίσουμε να λέμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι. Ακριβώς όπως είναι.